Στην μόλι γίνει αντίπουργο. Ε, το α, Όχι, όχι, όχι. <laughs> δεν απλ... ε, τί, <laughs> okay, okay. απλά. απλά Συγγνώμη, συγγνώμη για αυτή τη συμπεριφορά μου. δεν ήταν το καναπίτι, δεν απλά δεν θα <laughs> <επαναλυθεί>. <laughs> να, να, να αντιληφθώ κι εγώ το χαρτοφυλάκι μου για να μπορέσω να. Και <laughs> να... <laughs> <laughs> τον κύριο Μάκη Βοήδη, βουλευτή <laughs> τη Δημοκρατία και Πανεπιστημίου. Καλώ ήρθατε, κύριε Βοήδη. Χρόνια πολλά. Στο ανέστη. Αληθώ. Κύριε Μπάρκα, ξεκινώ με εσά. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει. 120 δόσει έρχονται σήμερα. Ακούμε για ένα πακέτο ύψου ενό δι σε επίπεδο παροχών. Ο ότι έχει επενδύσει πια η κυβέρνηση ε, στο να προχωρήσει σε εξαγγελίε και παροχέ προκειμένου να αντιστρέψει την εικόνα. Ε, συνδέονται θα, με τι εκλογέ θέλω θα καταλήξω. Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι δεν συνδέονται καθόλου με τι εκλογέ και δεν είναι παροχέ. Είναι, αν θέλετε, η κόπη του ελληνικού λαού ε, μέσα σε μια διαδρομή 9 ετών, δύσκολων χρόνων. Ε, η χώρα μας από το 18 είναι εκτό μνημονίων. Καλό είναι να το θυμόμαστε κάπου και πού για να γνωρίζουμε, να συγκρίνουμε και με το παρελθόν τι συνέβαινε ενώ ήμασταν στα μνημόνια. Να γνωρίζουμε τι μάχες έχουν δοθεί. Και να μου επιτρέψετε να σα πω, είναι μια, αν θέλετε, μια πολιτική η οποία ε, έχει ως απόλυξη το γεγονός ότι πλέον εκτός μνημονίων μπορούμε και δίνουμε <κοίλυν> ή επιστρέφουμε ή ε, αν θέλετε βοηθάμε, βοηθάμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα έχουν πληγεί από την κρίση. Και εγώ θα, σας θα αναφερθώ κυρίαρχα στο νομοσχέδιο που είναι του, του χαρτοφυλακίου μου, του Υπουργείου Εργασία. Βεβαίω και το Υπουργείο Οικονομικών εντάσσεται μέσα σε αυτό το σχεδιασμό, όπω και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και όλε οι υπόλοιπε ρυθμίσει, οι οποίε τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, ακριβώ πάνω σε αυτή την λογική. Εμεί θέλουμε να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι έχουν πληγεί πολύ από την κρίση και είχαν αφαιθεί μόνοι του. Α από τι προηγούμενε κυβερνήσει την τύχη του. Λέω λοιπόν το εξή. Καλά, η... βάλατε πάντω. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, πρώτα απ' όλα. Κύριε Σαραντάκο, η... και ξέρετε, εσείς, κάτι. ξέρετε κάτι. Η συζήτηση καλό είναι να γίνεται επί των δεδομένων. Ε, βάλαμε φόρου. Να συμφωνήσω ότι βάλαμε φόρου. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσετε και εσεί όμω και καλό είναι να, τους... να συμφωνήσει και όλο το, το, τραπέζι, αν θέλετε, αλλά να, να, είναι, να είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Ότι εμεί διεκδικήσαμε για κοινωνικέ ομάδε που οι προηγούμενοι του είχαν αφήσει στη μοίρα του. Είτε αυτοί ήταν ανασφάλιστοι, είτε, 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 ήταν άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιηθήκαν ευάναυσα μέσα στην κρίση, είτε ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, που λέμε και στην πρέβεζα. Με την έννοια αυτή, ε, θέλουν η συζήτηση να γίνεται επί, επί των δεδομένων. Βεβαίω, ναι, μπήκανε φόροι, δεν το συζητάω αυτό. Γιατί να μην κάνουμε όμω τη συζήτηση αντίστροφα ότι βάλαμε στο δημόσιο σύστημα υγεία ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε. Μάλιστα. Γιατί να μην το θυμίζουμε αυτό. Γιατί να μην πούμε ότι αυτό το, η ρύθμιση που γίνεται τώρα στο Υπουργείο Εργασία θα βγάλει από την αφάνεια 80.000 συμπολίτε μα. Και ποιοι είναι αυτοί, είναι αυτοί οι οποίοι είχαν σορευμένα χρέη στα ταμεία του και τώρα θα, έχουν, θα, είναι συνταξιούχοι και θα έχουν εισόδημα. Ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν εισόδημα. Ωραία, Γιατί να μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αντίστροφα. Σωστά. Βάλτε, βάλτε μια τελεία. Βάλτε, βάλτε, Κύριε Βορύδη, τώρα η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι ε, βγαίνουν από την αφάνεια και βοηθούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Ουσιαστικά η μισή Ελλάδα, 2-3 εκατομμύρια, του ενδιαφέρει αυτή η ρύθμιση. Η αντιπολίτευση, από καταλαβαίνω, θα την ψηφίσει. Είναι μια γενναία ρύθμιση, δεν είναι. Μου επιτρέπετε να πω δύο πράγματα πρώτα απαντήσω στο ερώτημα για το προηγούμενο σα θέμα. Για, το, για, για, για την το Αλβανία, θέμα, βέβαια. για το θέμα βέβαια. Του, βέβαια. Του, ναι. του Βόρειου Ήπειρου. Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κλιμακούμενη επιδείνωση στι διμερεί ελληνοαλβανικέ σχέσει και ειδικά στα ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική μειονότητα στην Βόρειο Ήπειρο. Λοιπόν, ε, αυτό ξεκίνησε και μάλιστα το σημείο κορύφωσή του ήταν η δολοφονία Κατσίφα. Μετά όμω υπήρξε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα με τι περιουσίε, το οποίο βέβαια σοβεί αρκετά χρόνια, αλλά τώρα πάλι οξύνθηκε πολύ θεαματικά, και τώρα βλέπω το θέμα αυτό με τι δήλωσε πινακίδε. Οι δήλωση πινακίδε παρεμπιπτόντω δεν είναι κάτι χαριστικό. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από τη συνθήκη αναγνώριση μειονότητα. Άρα στην πραγματικότητα αποτελεί μια υποχρέωση του αλβανικού κράτου, του αλβανικού δημοσίου προ την ελληνική μειονότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο αν θέλεις γίνεται, αν θες δεν Θαριστικά. γίνεται. Έτσι. Ούτε είναι κάτι το οποίο έχει διακριτική ευχαίρεια να κάνει ή να μην κάνει. Είναι εφαρμογή Άρα, κανόνων. Άρα λέτε την τάση σε μια κλιμάκωση ε, βλέπω, εντάσεις. λοιπόν, βλέπω, λοιπόν ότι η κυβέρνηση Ράμα Προφανώ για λόγου δικού τη, γιατί όπω ξέρετε βρίσκεται σε μια βαθύτατη αμφισβήτηση και απονομιμοποίηση. Έχουν παραιτηθεί οι βουλευτέ τη αντιπολίτευση, υπάρχει μια βαθιά κρίση στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Για του δικού τη λόγου, Προωθεί η ίδια, και εδώ πρέπει να το εντοπίσω, δεν είναι εθνικιστική κύκλη, δεν είναι ακραίε εθνικιστικέ αλβανικές φωνές. Εδώ έχουμε πολιτική της ίδια κυβερνήσεω. Άρα λοιπόν αυτό χρειάζεται, το λέω στον κύριο Μπάργα που συμμετέχει στην κυβέρνηση, χρειάζεται μια απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Και είναι πολύ σημαντικό να αισθανθεί μειονότητα. Ότι έχει την Ελλάδα κοντά τη. Μου επιτρέπετε, πριν, πριν πάτε στο, στο δεύτερο, επειδή δεν ερωτήθηκα και δεν απάντησα, ναι, ναι. γι' αυτό δεν, δεν έκανα ένα σχόλιο. Ε, εντάξει, εγώ και ω υπηρώτη και ω επώνυμο, έχω, έχω μια ιδιαίτερη α, σχέση με την Αλβανία. Θέλω να πω το εξή. Ξεκινώντα από το τελευταίο, ο Πρωθυπουργό όσον αφορά τι ε, περιουσίε του των των ε, έχει απαντήσει, έχει πει ότι δεν, δεν μπορεί να συνεχιστεί η δράση αυτή η οποία υπήρχε όσον αφορά τις περιουσίες αυτές. Η απάντηση κατά την άποψή μου είναι η ίδια και σε αυτό το, και σε αυτό το, το περιστατικό. Και είναι, είναι γεγονός, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Βορύδη, νομίζω ότι όσον αφορά τα εξωτερικά θα συμφωνήσω σε αυτό, ότι δεν, δεν είναι, είναι υποχρέωση της Αλβανίας οι διεγλώσεις πινακίδες. Τελεία. Άρα, εγώ αυτό το σχόλιο που έχω να κάνω όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι η, η Αλβανία ε, και η κυβέρνηση Αλβανία, εάν θέλει να συνεχίσει ε, να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα πρέπει να σέβεται απολύτω τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα τη. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα δικά μα, κύριε Βαρουδίδη. Τώρα, ω προ το ζητήμα. Θα ψηφίσετε καταρχήν. Το... Καταλαβαίνετε κοιτάξτε, κοιτάξτε, να το πω διαφορετικά. Εγώ δεν θέλω να προτρέξω. Θέλω λίγο να δω το σύνολο τη ρυθμίσεω. Προφανώ είναι μία ρύθμιση, αυτό το ζήτημα δηλαδή των δόσεων, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αναμενόμενο και μπορώ να σα πω αρκετά καθυστερημένο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει προεξοφληθεί από την αγορά, υπό την έννοια ότι πάρα πολλέ επιχειρήσει και πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν ε, την ρύθμιση αυτή προκειμένου να ενταχθούν για να ανακουφιστεί το ναι. ζήτημα της αποπληρωμής των οφειλών των οποίων, το οποίο έχουν. Θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και στην πράξη πώ θα λειτουργήσει. Να σα πω απλώ ένα παράδειγμα και σα το λέω και λίγο και εξ επαγγέλματο αυτό. Θυμάστε πόσε προσδοκίε δημιούργησε ο περίφημο εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικό, τον οποίο μάλιστα ορισμένοι, επειδή το κ. Μπάρκα δεν έχουν υπάρξει τέτοιε βιβλίε ρυθμίσει. Με συγχωρείτε, είναι κατ' επανάληψη που έχουν υπάρξει τέτοιου είδου ευμενεί ρυθμίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια ρύθμιση. Άρα λοιπόν κατ' επανάληψη έχουν γίνει τέτοιου είδου ρυθμίσει. Πολλέ επιχειρήσει, πρέπει να πω, εγκατέλειψαν προηγούμενε ρυθμίσει στι οποίε συμπίχθησε, οι οποίε είχαν υπαχθεί, προκειμένου να περιμένουν τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός για παράδειγμα, παρότι και αυτό είχε πάρα πολλέ προσδοκίε, δεν λειτουργεί. Γιατί δεν υπάρχουν απαντήσει. Τα κόκκινα γιατί... δάνεια δεν ανοίξανε. Ακριβώ. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω. Ωραία, μια χαρά, περιμένει κανεί σε 120 δόσει. Να δούμε λίγο τα κριτήρια και τι προποθέσει. Επομένω, δεν θέλω να προτρέξω. Θα τη δούμε τι διατάξει που Θετικά θα τη φέρει. Θετικά κατεβαίνει στο γήπεδο όμω. Ναι, προφανώ. Είναι μια θετική ρύθμιση. Το να κάνει, δούμε τι λεπτομέρειε. Τι κάνει για να, για να, αλλάξει την ατζέντα, επειδή είναι στριμωγμένη, επειδή έρχονται εκλογέ. Γιατί ο Γιώργος Μπάρκα είπε εγώ... δεν έρχονται εκλογέ. Δεν το κάνει για τι εκλογέ. Καλά. Το όχι, όχι, οντικό οντικό οντικό. Οντικό 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 δεν έρχονται εκλογέ, είναι ανισχυτική πρόταση. Φαντάζομαι ότι έρχονται. Δεν Δεν είναι Λοιπόν. Ότι δεν το κάνει για τι εκλογέ, ότι είναι προεκλογικά, αυτό λέμε. Όχι. Εγώ από το <φλιο> 120 δόσει δεν μπορώ να το εντάξω στην προεκλογική ρητορική, γιατί είναι ξαναλέω προεξοφλημένο. Θεωρώ αντίθετο ότι είναι καθυστερημένο. Τώρα, το αν καθυστέρησε επί τούτη προκειμένου να ταυτιστεί με τον χρόνο των εκλογών, δεν ξέρω και δεν μπορώ να το πω. Φαντάζομαι ότι μάλλον όχι. Φαντάζομαι ότι ήταν διαπραγματεύσει με την Τρόικα, με την Κομιστή. Είναι θυμωγμένοι πολιτικά και το κάνει. Σα ξαναλέω, αυτό το συγκεκριμένο όχι. Αλλά που ακούω, νομίζω ότι εντάσσονται σε αυτή την προεκλογική ρητορική. Αλλά ακούστε τώρα κάτι για να πάμε σε αυτό. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει απολύτω τίποτε. Ακούω κάτι εξαγγελίε για μειώσει φορολογία και ότι κάτι τέτοια μελετώνται κτλ. Ισχύει, για πακέτο, ένα δι και πάνω. Τα ακούω ω εξαγγελίε. Ναι. Ακούστε. Η κυβέρνηση έχει πεπραγμένα. Τώρα πια οι εξαγγελίε δεν έχουν μεγάλα νόηματα. Όταν είσαι 4,5 χρόνια στη διακυβέρνηση τη χώρα, οι πολίτε αντιλαμβάνονται και θα σε κρίνουν για αυτό το οποίο έχει κάνει. Το να έρχεσαι 20 μέρε πρώτων εκλογών, για να λε τώρα θυμήθηκα ότι είναι πολύ καλή πολιτική η μείωση των φόρων, την ώρα που 4,5 χρόνια του έχει τσακίσει τη φορολογία, αντιλαμβάνεστε μάλλον ότι νευρισμό δημιουργεί παρά οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση μπορεί να γίνει. Γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι Αφού σε τελευταία ανάλυση είχε και τόσο καλά οικονομικά αποτελέσματα και είχε και υπερπλεονάσματα και είχε και όλα αυτά, αυτή την πολιτική την οποία έρχεσαι 20 μέρε πριν των εκλογών να την αναγνωρίσω ω ορθή, γιατί δεν την έκανε 4,5 χρόνια. Το ερώτημα είναι συντριπτικό, δεν έχει απάντηση. Είναι καταλητικό. Δεν μπορεί κανεί να πει το οτιδήποτε από αυτού. Και επομένω θεωρώ ότι τέτοιου είδου σχεδιασμοί επειδή ευ ευχερό γίνεται αντιληπτό, ε, αντιληπτή η στόχευσή του από του πολίτε, δεν φέρουν για κανένα εκλογικό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Θυμίζω τώρα ότι διάφοροι έχουν κατέβει στον κήπεδο προεκλογικά, από τα τσοβόλα εδώ στα όλα, μέχρι τι θεαματικέ παροχέ οι οποίε έχουν γίνει, με πακέτα μέτρων. Αυτό λίγο καταρρύπτει και την συζήτηση περί νέου παλαιού. Έτσι. Το, η διάκριση μεταξύ νέου παλαιού μα πηγαίνει στο πολύ παλιό. Αυτά είναι παλιέ, ας... κλασικέ, δοκιμασμένε πρακτικέ, οι οποίε απλώ δεν λειτουργούν. Και Μπάρκα, να πούμε να καλωσορίσουμε και το νέο μέλο τη κυβέρνησή σα, τον κύριο Θοχαρόπουλο. Θα είστε στην ίδια κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ε, δεν σα εντυπωσίασε αυτή η κίνηση. Η αντιπολίτευση λέει ευθέω ότι εδώ αποδεικνύεται και η συναλλαγή. Ο κύριο Θοχαρόπουλο έλεγε πριν από ένα μήνα. ένα ωραίο χαρακτηρισμό απλώ για αυτό το μετακλητό υπουργό. Ωραίο ήταν αυτό. Θα σα απαντήσω. Ναι. Χαίρομαι, χαίρομαι, ιδιαίτερα από τον κύριο Βορύδη στην τοποθέτησή του. Αναφέρεται σε νομοσχέδια τη κυβέρνηση που καταρρύπτουν το επόμενο επιχείρημά του ότι δεν, έχουμε, δεν η, η κυβέρνηση <κυρίζει> έρχεται τελευταία στιγμή να ε, δώσει παροχέ ε, ε, στην, ε, στην κοινωνία για να κερδίσει τις εκλογές του Οκτώβρη. Ενώ πριν αναφερόταν σε ρυθμίσει όπω ήταν η, η ρύθμιση του εξοδικαστικού ή τα κόκκινα δάνεια που ε, ε, είχαν μια άλλη αναφορά. Ξέρετε κάτι, όταν γίνεται μια δημόσια συζήτηση και το ένα επιχείρημα του, 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 του ενό ανθρώπου, το ένα επιχείρημα καταρρύπτει το επόμενο, είναι κατά την άποψή μου προβληματικό. Θετικό στην όλη συζήτηση είναι ότι ο κύριος Βορήδη αναφέρθηκε σε ρυθμίσει που η κυβέρνηση. Δεν, θυμα... δεν τα θυμάται όλα. Το χαρακτηριστικό του δεν είναι ότι δεν έχει μνήμη. Έχει μνήμη, απλά έχει επιλεκτική μνήμη. Έκανε, λοιπόν, αναφορά σε ρυθμίσει που η κυβέρνηση έφερε ε, για να βοηθήσει ανθρώπου. Δεν θυμάται, βεβαίω, ε, διότι την πρώτη φορά δεν το ψηφίσαν ω Νέα Δημοκρατία, το τα χρήματα που δόθηκαν ως ε, μια εφάπαξ ε, παροχή στους ανθρώπους ε, ε, με, ε, λόγω υπερπλεονάσματος ε, ή τις, ε, τις φορολογικές απαλλαγές ε, στα αγροτικά εφόδια ε, ή αν θέλετε την μεγάλη ρύθμιση ε, που έγινε στα ασφαλιστικά ταμεία και πάρα πολλοί κόσμος πληρώνει πλέον λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με αυτά που, που πληρώνουν και αρκετό κόσμο σώθηκε Βέβαια, το, τα βάζω όλα αυτά στο τραπέζι διότι επειδή που έκανε η κυβέρνηση ο κ. Βοήδη. Είναι θετικό, κ. Βορύδη, Ξέρετε, είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ θα το επιχειρηματολογήσω, αν θέλετε, και στην Βουλή αυτό. λοιπόν, Λέω λοιπόν το εξή: Ότι εμεί κάνουμε ρυθμίσει επειδή πλέον μπορούμε. Αυτό που ο κ. Τσακαλώτη έχει βάλει πολύ ορθά στο τραπέζι είναι ότι επειδή έχει δημιουργηθεί ο δημοσιονομικό χώρο και η χώρα πλέον έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Μπορούμε τόσα αναγκαίνουμε. Να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερα να κάνουμε. Ε, μονομερό να... μονομερός γίνεται. Καθόλου μονομερό. Όλο το ρεπορτάζ ε, λέει και σε, ότι δεν έχουν κύριε συμφωνήσει. Κύριε, κύριε να δείτε. Θα περιμένετε μας... να πάρετε το πράσινο Ακού... φω μεθαύριο που έρχονται. Ακούστε, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σα θυμίσω κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χώρα μα από τον Οκτώβριο του 2018 είναι εκτό μνημονίων. Άρα για ό,τι έχει να νομοθετήσει δεν ρωτάει. Όποιες, ε, ε, όποιες υποχρεώσεις έχει, τις έχει λόγω της συμμετοχής της εντάξει, στην, Ευρωπαϊ... εντάξει, εντάξει. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έχουν όλες Φαλώς. οι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφής. Ε, για τον κύριο Στοχαρόπουλο. Ο κύριος Στοχαρόπουλος, κύριε Σαραντάκο, έχει ενταχθεί ε, σε αυτό το που εμείς ονοματίζουμε προοδευτική συμμαχία λόγω ευρωεκλογών. Και έτσι γίνεται, πρέπει να πάει ε, και... δηλαδή εντάσσετε... Είναι μια πολιτική επιλογή του Πρωθυπουργού. Διότι ο κύριο ε, Θεοχαρόπουλο, το ξαναλέω, ε, άκουσε ή συμμετείχε στο κάλεσμα, όχι άκουσε, συμμετείχε στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού στην, για, την προοδε, για την δημιουργία τη Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στι δυνάμει του συντηρητισμού και, και τη αντιπολίτευση στην, Ευρω... στην Ευρώπη. Και ο Πρωθυπουργό αποφάσισε να μετάσχει στο κυβερνητικό σχήμα ω αντικαταστάτη να Πρωθυπουργού. Με συναλλαγή, για τις πρέσπες, δηλαδή αυτό. Είναι, αν θέλετε, θέλετε να το πείτε. Ναι. Α, είναι, ότι, ότι τι, πείτε το. Δεν έχω ότι πρόβλημα. είναι συναλλαγή για τις πρέσπες. Αυτό, κύριε Βορύδη, οφείλετε να το αποδείξετε. διότι δεν μπορείτε νόμι, να... Δεν είναι να μπορείτε, αυτό που λέμε, απεδείχθη εκ της ανταμιμής. Όχι, βέβαια. Ειδί δεν και μπορείτε να το αντάλλαγμα. Ξέρετε κάτι. Έχετε, κατά την άποψή μου, ε, έχετε το εξή. Δεν μετήχατε σωστά... Τόσο σκληρά όπω άλλοι πολιτικοί φίλοι σα στο δημόσιο διάλογο, λέγοντα τέτοιες τέτοιε κορώνε σε εισαγωγικά όσον αφορά συναλλαγές συναλλαγέ για, ζητήματα εξωτερικής πολιτική. Γιατί? Γιατί έχετε μια σοβαρή στάση. Αντίστροφη σε σχέση με αυτά που πιστεύω εγώ, όσον αφορά τα ζητήματα τη εξωτερική πολιτική τη χώρα μα. Θα έλεγα λοιπόν αυτή την, την στάση σα, ενώ την ήπια στάση σα, να την διατηρήσετε. Είναι πάρα πολύ σκληρό και θέλει απόδειξη, Τι? απόδειξη να λέτε ότι συναλλάσσεται η κυβέρνηση για ένα ζήτημα Εξωτερικής, να εξωτερικής πολιτικής. Μα, ο ο κύριος χα... δεν Ο κύριος Θεοχαρόπουλος... Ο κύριος Θεοχαρόπουλος... Διότι με την έννοια αυτή... Διότι με την έννοια αυτή... βάλτε μια τελεία να ακούσουμε τους φίλους ειδείς γιατί πήγε εννέα και δύο πρωταλειπτά και έχουμε καθυστερήσει και αμέσως μετά αυτό θα χα... είναι το θέμα με το οποίο θα συνεχίσουμε.